Μια ιστορία που μας γυρίζει πολλούς αιώνες πίσω. Σύμφωνα λοιπόν με τα κοιτάπια που είχαν οι Αιγύπτιοι, ήταν οι πρώτοι που ξεκίνησαν να κάνουν μία μορφή πρώιμης πίτας. Η επεξεργασία του συνταργείου έχει ήδη ξεκινήσει και το φύλλο της πίτας έχει γίνει γνωστό σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Δεν μένουμε όμως μόνο εκεί πέρα. Η ακολουθία είναι φύλλο, πίτα και φυσικά μπουγάτσα. Πάμε να μάθουμε όλη την ιστορία της. Στην αρχαία Ελλάδα, η πίτα είχε συγκεκριμένο λόγο και ουσία. Πώς ήταν λοιπόν, την πίτα τη χρησιμοποιούσαν με μέλι, με λάδι και με τυρί. Η αρχική προέλευση της μπουγάτσας μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω, στην εποχή του Βυζαντίου. Συγκεκριμένα θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη, πριν το 1453 μετά Χριστόν. Η πρώτη μπουγάτσα στην Κωνσταντινούπολη ονομάστηκε Κυγμαλή, το οποίο είχε κυμά μέσα. Σήμερα στις γειτονικές μας χώρες, το όνομα μπουγάτσα ή μπουγάτσα όπως το ξέρουμε και το λέμε, εννοούμε ότι θα βρούμε μία πίτα με γέμιση μέσα, αλμυρή ή γλυκιά, που θα μας αλλάξει τη διάθεση. Τα συστατικά όμως της μπουγάτσας, αλεύρι, βούτυρο, αλάτι, λίγο νεράκι και πολύ αγάπη. Θα σας πω και κάτι το οποίο δεν το γνώριζα ούτε εγώ. Λέγανε λοιπόν ότι η πίτα συγκεκριμένη, η μπουγάτσα που συζητάμε σήμερα και την κάνουμε και πράξη κιόλας, ήταν το φαγητό του φτωχού. Γιατί έτσι το βγάλανε. Αλλά έχω να σας πω κι άλλο. Το δεύτερο λοιπόν που μου άρεσε ήταν ότι σαν βλέπανε λέει άντρα παλιά τα χρόνια στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα, να τρώει μπουγάτσα, ξέρετε τι λέγανε. Δεν έχει καλή γυναίκα και η γυναίκα του δεν ξέρει να κάνει ζύμη στο σπίτι. Τα μυστικά τώρα της δουλειάς. Η μπουγάτσα είναι έτοιμη, θα την πάμε να την ψήσουμε για να τη φάμε και μπορείτε και εσείς να τη γευτείτε. Πώς όμως θα ξέρεις αυτή η μπουγάτσα τώρα τι είναι μέσα, είναι γλυκιά, είναι αλμυρή, τι είναι? Λοιπόν, όταν έχεις το κατάλληλο δίπλα σου, ξέρεις ότι αναλόγως πράτης, η συγκεκριμένη λοιπόν είναι γλυκιά. Γιατί αν ήταν αλμυρή, θα είχε και άλλα πραγματάκια από πάνω.